θα καλέσω να μας μιλήσει έναν άνθρωπο που ξέρει την αίθουσα καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Συνηθίζει να κάθεται στη θέση που κάθομαι εγώ τώρα. Τον γραμματέα της τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματός μας και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, τον Τάσο Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υποδοχή. Αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αγαπητέ Πρόεδρε, μέλη της Β1 ΝΟΔΕ, ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την τιμητική πρόσκληση, ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ μαζί με δύο εξαίρετους συνομιλητές, με τη βουλευτή Β' Αθηνών Άννα Καραμαλή, με την οποία έτσι γνωριζόμαστε από το 2012, που πρώτη φορά κατέβηκε στην περιφέρειά μας. Ξέρω πόσο καλή φίλη της Καλλιθέας είναι. Και όλα αυτά τα χρόνια και εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος και εκείνος βουλευτής έχουμε συνεργαστεί. Αλλά φυσικά και ο Κώστας ο Δέρβος, ο πρόεδρος της ΟΝΕΡ, ανέλαβε την ΟΝΕΡ στην επανίδρυσή της. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μαζί με τους συνεργάτες του για να τη δραστηριοποιήσει ουσιαστικά και νομίζω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται σε όλη την κοινωνία. Αγαπητέ Μιχάλη, αγαπητέ φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κομματικά στελέχη, αγαπητοί συνδημότες. Καταρχάς και κάνοντας και λίγο χιούμορ, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την καρδιά μου που, αν και έχω πατήσει πλέον τα 40 και έχω ήδη οικογένεια με δυο παιδιά, με καλέσατε σήμερα να μιλήσω για τους νέους και την πολιτική. Είναι πάντα ευχάριστο οι φίλοι σου να σου χαρίζουν χρόνια και νεότητα. Και αγαπητέ Μιχάλη, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος αν έπειτα από 10 χρόνια θα με καλούσατε πάλι σε μια τέτοια εκδήλωση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαι νέος στην πολιτική, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον. Με τα κοινά ασχολήθηκα το 2006, όταν και εκλέχθηκα για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας στα 30 μου χρόνια. Και τώρα, εδώ και 4 χρόνια, είμαι ο νεότερος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας. Και από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να είμαι και ο νεότερος γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά σε μια χώρα που δυστυχώς οι περισσότεροι νέοι πιάνουν την πρώτη τη δουλειά στα 30. Ή και αργότερα, κι αν πιάνουν μια δουλειά, τότε προφανώς και κάποιος που μπαίνει σε θέσεις ευθύνης από τα 30 θεωρείται νέος στην πολιτική. Άλλωστε, ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που ασχολούνται με την πολιτική, το ξέρετε, είναι υψηλός. Και δεν συμβαίνει μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει και στην αυτοδιοίκηση. Το βιώσαμε εδώ στην Καλλιθέα, όταν η νίκη της δημοτικής μας παράταξης έριξε το μέσο όρο των συμβούλων κάτω από το 45, όταν προηγουμένως ήταν πάνω από τα 55. Όμως πραγματικά, για εμένα, το βασικό ερώτημα δεν πρέπει να είναι αν θέλουμε τους νέους στην πολιτική. Και αυτό γιατί για μένα προηγείται κάτι πολύ πιο σημαντικό. Να απαντήσουμε αν θέλουμε το νέο στην πολιτική. Αν θέλουμε τις νέες ιδέες στην πολιτική. Αν θέλουμε μια νέα πολιτική, έστω και αν αυτή θα υπηρετηθεί από τις παλιότερες γενιές. Θέλω να είμαι ευθύς και μπαίνω αμέσως στο θέμα. Πιστεύω ότι το πρώτο ζητούμενο πρέπει να είναι το νέο στην πολιτική. Και πιστεύω ότι το νέο στην πολιτική το φέρουν οι νέες ιδέες και όχι απαραίτητα οι νέοι άνθρωποι. Η αξία της ηλικιακής ανανέωσης βρίσκεται αλλού και θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Προς το παρόν, ας μιλήσουμε για το νέο στην πολιτική. Ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε για καινοτομία στην οικονομία, να λένε πόσο αναγκαία είναι και να ενθαρρύνουν τους νέους επιχειρηματίες. Είχα πάντα μία απορία. Γιατί να έχει ανάγκη από την καινοτομία το οικονομικό μας σύστημα και να μην την έχει το πολιτικό μας σύστημα? Μιλάνε για καινοτομία στην οικονομία, στην έρευνα, στην παιδεία και αφήνουν έξω από την καινοτομία την πολιτική. Λες και η πολιτική είναι κάτι που δεν πρέπει να αλλάξει, να εξελίσσεται ή να προοδεύσει. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Όπως κάθε τι στην κοινωνία και η πολιτική έχει ανάγκη την καινοτομία. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που όλα αλλάζουν γρήγορα, όλα κινούνται με ταχύτητα. Κοιτάξτε για παράδειγμα τη σημερινή εκδήλωση. Αν γινόταν πριν 10 χρόνια, θα είχαμε μόνο κάποιες αφίσεις και προσκλήσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πιθανότατα και κάποια τοπική εφημερίδα θα έγραφε λίγα λόγια σε κάποιο φίλο της.
και όλο το υλικό της σημερινής εκδήλωσης, της ομιλίας μας, τις πιθανές ερωτήσεις σας ή τις φωτογραφίες θα είχαμε κάποιο γνωστό χώρο σε κάποια τοπική εφημερίδα. Σήμερα έχουμε το Facebook. Για την εκδήλωσή μας θα ενημερωθούν αμέσως χιλιάδες συμπολίτες μας, από μένα, από τους άλλους εξαίρετους ομιλητές, αλλά και από εσάς, μέσα από τα σχόλια, τις φωτογραφίες και τις κοινοποιήσεις σας. Οι δημότες μας θα μάθουν πολύ περισσότερα για αυτά που θα γίνουν σήμερα εδώ, αλλά ταυτόχρονα θα μάθουν και πολλά άλλα για άλλες εκδηλώσεις εδώ ή αλλού. Υπάρχει πλέον ευρύτερη ενημέρωση και μαζί υπάρχουν και θέματα ψευδών ειδήσεων, διαστρέβλωσης, αλλά και πολύπλοκων καταστάσεων της καθημερινότητας. Και πλέον εγείρονται νέα ερωτήματα για τις δημοκρατίες μας. Πόση και ποια ενημέρωση σηκώνει ο μέσος πολίτης, πόσο μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή του, πώς θα προστατευτεί από κακόβουλες επιθέσεις ψεύτικων πληροφοριών. Τελικά, το ερώτημα παραμένει. Η πληροφόρηση αλλάζει. Η συμμετοχή αλλάζει. Οι δημοκρατίες μας όμως γίνονται καλύτερες. Ένας νέος κόσμος ανατέλει και η πολιτική δεν μπορεί να κρύβεται. Όχι μόνο δεν μπορεί να κρύβεται, αλλά πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες και να προστατεί, αλλά και να εξελίσσεται. Και ιδιαίτερα η πολιτική στην Ελλάδα δεν μπορεί να κρύβεται, γιατί ακριβώς εδώ έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να λύσουμε. Είμαστε μια χώρα που γερνάει. Δυστυχώς μια χώρα που φτωχαίνει και φυσικά μια χώρα που βρίσκεται σε μια ασταθή γειτονιά. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο η πολιτική οφείλει να αλλάζει, να ανανεώνεται και να προσαρμόζεται, είναι γιατί υπάρχουν ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία και συνεπώς σε όλη την κοινωνία. Ο κόσμος τρέχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι 10 πιο περιζήτητες ειδικότητες του μέλλοντος δεν έχουν καν ανακαλυφθεί σήμερα. Οι νέες τεχνολογίες μπαίνουν παντού και αλλάζουν την οικονομία αλλά και την ίδια την κοινωνία. Νέες ιδέες, νέες εταιρείες, νέες καταστάσεις που αλλάζουν τα πράγματα. Δίπλα μας, στην κυριολεξία. Δείτε πώς το Airbnb άλλαξε την Αθήνα. Πώς άλλαξε το Κουκάκι, πώς αρχίζει να αλλάζει την Καλλιθέα. Τα ενοίκια έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Και απ' την άλλη, σπίτια που μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν στα ζήτητα, σήμερα δίνουν εισοδήματα σε πολύ κόσμο. Δείτε πώς το TripAdvisor άλλαξε την εστίαση. Η πολιτική μπορεί να μην παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Δεν πρέπει έγκαιρα να διορθώνει νόμους, να φτιάχνει νέα ρυθμιστικά πλαίσια, να προστατεύει από φούσκες, από την παραοικονομία, από πιθανές απάτες. Δεν πρέπει έγκαιρα να δει πώς θα χτίσει συνθήκες ανάπτυξης που θα διαρκέσουν. Μιλάμε εδώ στην Καλλιθέα και πολύ σωστά κάνουμε για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται με τα έργα που γίνονται στην παραλία. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα νέα ξενοδοχεία, το ελληνικό, η ανάπτυξη της παραλίας στις Τζιφιές. Το πολιτικό προσωπικό δεν πρέπει να είναι πάρον σε αυτό που έρχεται. Πριν λίγες μέρες ως Δήμος Καλλιθέας, σε μια σημαντική εσπερίδα, αναδείξαμε την ανάγκη να κατέβει το μετρό στην Καλλιθέα και στην παραλία. Μιλάμε για μια απόλυτη και λογική προτεραιότητα. Γίνονται έργα δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παραλία είναι η ομορφότερη της Μεσογείου. Μπορεί εδώ πραγματικά να ανοιχτεί ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Και το μετρό, δυστυχώς, αντί να έρχεται στην Καλλιθέα, πάει στη μεταμόρφωση. Και βέβαια δεν έχουμε και κανένα πλάνο, κανένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το τι πρέπει να γίνει για να αξιοποιήσουμε σωστά αυτό που θα γίνει. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε να απασχολεί το πολιτικό μας σύστημα σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Δεν θα έπρεπε να είναι το πολιτικό μας σύστημα αυτό που θα έδινε το όραμα, θα έκανε σχέδιο, θα άνοιγε δρόμους για τις επόμενες δεκαετίες. Εδώ λοιπόν, όχι μόνο θέλουμε, αλλά έχουμε απόλυτη ανάγκη το νέο στην πολιτική. Εδώ θέλουμε την τόλμη, εδώ πραγματικά χρειαζόμαστε την καινοτομία. Αλλά αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τους Δήμους ή την ίδια τη χώρα. Αφορά περισσότερο τους πολίτες. Νιώθει κανείς ότι ο κόσμος είναι ασφαλής? Νιώθει κανένας σίγουρος για το μέλλον του πλανήτη? Υπάρχει σε όλους μια βαριά σκιά, μια αίσθηση κρίσης, μια ανασφάλεια. Πολλοί δε νιώθουν ότι τα πράγματα γίνονται ερήμη τους. Ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο που μπορεί να τα κατευθύνει. Και ότι η πολιτική είναι μακριά από όλους εμάς. Κοιτάξτε πώς μαραζώνει η ιδέα της Ευρώπης για παράδειγμα. Έχουμε σκεφτεί μήπως τι φταίει γι' αυτό? Μήπως οι δημοκρατίες μας γερνάνε? Μα πώς όμως γίνεται να μην γερνάνε? Οι δημοκρατίες που έχουμε σήμερα χτίστηκαν πριν από 3 και 4 αιώνες. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και η διάκριση των εξουσιών. Αλλά από τότε έμειναν ίδιες. Δεν άλλαξαν σχεδόν καθόλου.
Όταν στον κόσμο παράλληλα ρίχνανε τα πάνω κάτω. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν αλλαγή στη φιλοσοφία, στους θεσμούς και στην οτροπία των σύγχρονων δημοκρατιών. Προφανώς. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί η πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πάρει διαζύγιο από την καινοτομία και τον νέο. Έγιναν κάποιες αλλαγές, αλλά όμως στην περιφέρεια του πολιτεύματος. Στον πυρήνα της, η δημοκρατία μας μένει ίδια εδώ και τρεις αιώνες. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, οι αρχαίοι Αθηναίοι χρειάστηκαν μόνο 20 χρόνια για να γεννήσουν ένα σύστημα δημοκρατίας από την αρχή. Μέσα σε 20 χρόνια άλλαξαν τα πάντα και δημιούργησαν ένα σύστημα καινοτομίας που διήρκησε αιώνες και άλλαξε τον κόσμο. Θα μπορούσα να μιλώ για πολλή ώρα για το πόσο έχει ανάγκη ολόκληρη η ανθρωπότητα ένα κύμα ανανέωσης στην πολιτική. Και πως βεβαίως η ανανέωση αυτή έχει να κάνει κυρίως με νέες ιδέες, με νέες προτάσεις, με πρωτοβουλίες, με νεοτροπίες και όχι τόσο με νέους ανθρώπους. Αν η πολιτική χρειάζεται τους νέους ανθρώπους και τη φυσική ανανέωση, είναι για έναν άλλο λόγο. Είναι γιατί στην πολιτική, όπως και αλλού, η παρουσία των ίδιων ανθρώπων για πολλά χρόνια σε θέσεις εξουσίας δημιουργεί κατεστημένα που μερικές φορές απειλούν και την ίδια τη δημοκρατία, σίγουρα όμως τις πολλές φορές εμποδίζουν την πρόοδο. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική βάζουν θητείες για τον πρόεδρό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε άλλες χώρες μπαίνουν όρια στις θητείες στις σημαντικές βαθμίδες εξουσίας, όπως βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι και σε αυτή η ιστορία έχει τις ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Και στην αρχαία Αθήνα και στη Σπάρτη είχαν σημαντικές θεσμικές προβλέψεις ώστε να αποφεύγονται μονοπωλιακές καταστάσεις και κατεστημένα στα πολιτικά τους συστήματα, γιατί γνώριζαν πολύ καλά τους κινδύνους. Αυτή για μένα είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σοβαρά και στη χώρα μας. Ειδικά τώρα που έχουμε την ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Βλέπετε για παράδειγμα ότι το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί μέσω από καινοτόμες διαδικασίες, όπως το Μητρό Στελεχών, να ανανεωθεί. Ένα θεσμικό σύστημα λοιπόν που θα επέβαλε σε κάποιο βαθμό την υποχρεωτική ανανέωση στο πολιτικό μας σκηνικό, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί και μάλιστα ως άμεση προτεραιότητα. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι έκανα σαφές ότι το νέο στην πολιτική αφορά πρώτα απ' όλα τις ιδέες, τις προτάσεις, τις νοοτροπίες. Και πως η εποχή μας έχει απόλυτη ανάγκη μια πολιτική που να ανανεώνεται διαρκώς και που να αποζητά το νέο και να είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Αλλιώς η πολιτική θα ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Και από εκεί και ύστερα, ναι, για να μπορεί η πολιτική να αλλάζει, για να ανανεώνεται, σίγουρα χρειάζεται και τη φυσική ανανέωση. Είναι κάτι που εξάλλου μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ αυτό που έλεγε ο Ηρόδοτος. Οι Έλληνες αισθάνονται πάντα παιδιά. Αν δεν αισθάνονται, τότε δεν είναι Έλληνες. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι έξω και πέρα από την ατζέντα της σημερινής κυβέρνησης. Αφορά κάτι περισσότερο από τη διαχείριση του χρόνου μέχρι τις εκλογές. Αφορά κάτι περισσότερο από χορήγηση επιδομάτων και τις υποσχέσεις προς άγρα ψήφων. Αφορά προφανώς τον τρόπο που θέλουμε να δομήσουμε την κοινωνία μας και το πολιτικό μας σύστημα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι αυτή η χώρα μεγαλούργησε όποτε είχε ανοιχτούς ορίζοντες. Όποτε ήταν καινοτόμα. Αυτή η συζήτηση τελικά αφορά μια Ελλάδα που θα κυβερνάται με μια νέα νοοτροπία. Από μια νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος που θέλει τις αλλαγές που όλοι επιθυμούμε. Σε εμάς τους πολίτες μένει να του δώσουμε τη δύναμη να το κάνει. Και θα του τη δώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.